Επίσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρου Μαρκόπουλου πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων του εργοστασίου λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη με σκοπό να ζητήσουν τη στήριξή του στο ενδεχόμενο αρνητικής απόφασης του δικαστηρίου στο θέμα που προέκυψε σχετικά με την προμήθεια του φυσικού αερίου. Για μας η βιομηχανία λιπασμάτων είναι ένας οικονομικός πυλώνας της περιοχής μας. Πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν εκεί, αλλά εκτός από τους εργαζόμενους και πολλές άλλες οικονομικές ωφέλειες διαχέονται με την λογική των ομόκεντρων κύκλων στην τοπική οικονομία. Στην τοπική οικονομία καταναλώνεται ο μισθός των εργαζομένων, στην τοπική οικονομία υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες φορτηγά, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη συντήρηση, οι οποίοι απασχολούνται στο εργοστάσιο. Όλες αυτές οι άμεσες και έμεσες ωφέλειες είναι καθοριστικά σημαντικές για την τοπική μας οικονομία. Επίσης, πέρα από αυτό, είναι σημαντικό ότι το εργοστάσιο διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο και στην εθνική οικονομία με τις εξαγωγές που κάνει και αποτελεί και έναν ρυθμιστικό παράγοντα στις τιμές των λιπασμάτων που καταναλώνονται σε όλη την ελληνική γεωργία πέρα από την κατανάλωση των δικών του λιπασμάτων. Η κοινωνία της Καβάλας καταλαβαίνει ότι η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων στην περιοχή είναι ένας από τους οικονομικούς πνεύμονες της πόλης. Η Καβάλα δεν διαθέτει βαριά βιομηχανία. Οι μόνες βιομηχανίες που διαθέτουμε είναι τα λιπάσματα και τα πετρέλα. Αυτή τη στιγμή στην βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων εργάζονται περίπου 700 άνθρωποι, οι οποίοι αγωνιούν κιόλας για το μέλλον τους λόγω των εξελίξεων που υπάρχει με τη ΔΕΠΑ. Για το θέμα αυτό έχει κάνει σχετική δήλωση και ο επικεφαλής παράταξης Περιφερειακής Σύνθεσης, ο οποίος έχει εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο έχει δημοσιευθεί και εξ όσων γνωρίζω θα συναντηθεί το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Και το οποίο είναι σημαντικό και νομίζω ότι πρέπει να είναι ο επίλογος της τοποθέτησης αυτής, είναι το γεγονός ότι θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη βέβαια κρίνει με βάση τους νόμους και το οποίο χρειάζεται είναι και η πολιτεία να συναισθανθεί το βάρος της ευθύνης και να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα να βρεθεί αυτή η λύση η οποία χρειάζεται. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κύριος Θεοφυλακτίδης πραγματοποίησε συνάντηση και με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστό Δουλοτοψίδη. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι κυβερνώντες και όλοι, αν θέλετε, οι άλλες περιφερειακές παρατάξεις. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα θέμα που καθαρά αφορά την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, εάν το πρόβλημα πραγματικά διατηρήσει αυτή την πρόταση που έκανε η ΔΕΠΑ και δεν οπισθοχωρήσει στην πρόταση που κάνουν και οι εργαζόμενοι και η βιομηχανία της περιοχής μας, θα δούμε ότι οι θέσεις εργασίας να μην υπάρχουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταναλωτές και των εμπόρων της περιοχής μας. Δίπλα στη βιομηχανία υπάρχουν μια σειρά από άλλα παρεμφαρή επαγγέλματα που λειτουργούν, φορτηγά, πετρέλαια, συνεργεία και μια σειρά από άλλα επαγγέλματα τα οποία και αυτοί θα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει η ΔΕΠΑ είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, το φυσικό αέριο, αποτελεί πρώτη ύλη. Δεν αποτελεί, αν θέλετε, ανάγκη για να θερμανθεί ή για να δημιουργηθεί κάποιο άλλο ενεργειακό θέμα στην βιομηχανία. Λίγο νωρίτερα επισκέφτηκαν τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας Μάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του τόσο ως πολιτικός όσο και ως επιχειρηματίας. Βέβαια και προς όφελος της εταιρείας της ΔΕΠΑ, δεν λέμε φυσικά, δεν έχουμε αντιρρήσεις ή αρνήσεις, αλλά μέσα από ένα πρίσμα συνεννόησης, μέσα από ένα πρίσμα συνεργασίας, γιατί πρέπει να καταλάβουν και οι κεντρικές διοικήσεις και οι τοπικοί φορείς ότι αυτή η βιομηχανία πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων που πίσω από αυτούς τους ανθρώπους είναι ολόκληρες οικογένειες, είναι οι ζωές τους και είναι η ανάπτυξη του τόπου μας. Παραταμένη κρίση με παραταμένη δυσκολία, το οποίο αντί να συρρυκνώνεται η οικονομία μας και αντί να δημιουργούνται δουλειές, χάνονται δουλειές. Άρα για μας, επειδή προέρχομαι και από τον κλάδο των επιχειρήσεων, είμαι μπροστάρης στην προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, στις αγωνίες αυτών των ανθρώπων, όσους είναι μέσα στο εργοστάσιο και όσοι θα δουλέψουν και θέλουν να δουλέψουν στο εργοστάσιο, γιατί αυτό πρέπει να το δώσουμε μήνυμα ξεκάθαρα προς όλες τις αρχές, προς όλους τους φορείς. Είμαστε σε οριακό σημείο οι σχέσεις και η παροχή αερίου στη βιομηχανία.
λόγω του ότι ποτέ μέχρι σήμερα, ενώ έχουν πάρει 3.500 φύλλα επιταγών και έχουν πληρωθεί όλα σε μια προηγούμενη δεκαετία, ένα ποσό της τάξης των 400 και βάλε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεν είχα πρόβλημα, ξαφνικά μας αλλάζουν τον τρόπο πληρωμής. Σάρκα από τη σάρκα μας είναι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, ανέφερε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του εργοστασίου. Θέλω να σας πω ότι η σάρκα από τη σάρκα μας είναι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Και γι' αυτό προσπαθούμε με τον τρόπο μας, πότε πιέζοντας την επιχείρηση για τα μέτρα ασφαλείας, πότε κάνοντας και εμείς οι ίδιοι τα στραβά μάτια καμιά φορά. Γιατί πόσες βιομηχανίες μας πήγαν, δεν κατάλαβα. Και αν τα καταλαβαίνω, το μεγάλο πρόβλημα ήταν μετρητά, τα μισά τα μετρητά. Γιατί αν δοθούν στη ΔΕΠΑ, θα μείνουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι. Θα τα ρίξουν πάλι από παπιωτισμένες απλήρωτοι. Μη συνέπεια μπορεί να έρθουν και κάποιες απολύσεις που θα ξεκάρατε τις θέλετε. Να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας είναι στο πλευρό των εργαζομένων, πάντοτε ήταν.